για εμάς που εξειδικευόμαστε αυτές τις τέχνες, θεωρείται ένα από τα πιο δυσκολότερα, αν όχι το δυσκολότερο όπλο που υπάρχει. Και αυτό γιατί? Είναι διάφοροι λόγοι που το κάνουν τόσο επικίνδυνο, κάτι δικιά μας εκτίμηση. Ένας βασικός είναι ότι είναι εύκολο στην απόκτηση και εύκολο στην απόκρυψη. Είναι πολύ φτηνό και εύκολο να το κρύβεις. Δεν έχουν όλοι λεφτά να πάρουν ένα πυροβολόπλο. Και ένα πυροβολόπλο θα κάνει μπαμπαμπάμα, δεν έχεις λεφτά να πάρεις και σιγαστήρα. Θα σε ακούσει όλο το τετράγωνο. Το μαχαίρι περνάς δίπλα-δίπλα, το έχεις κρυμμένο, το βγάζεις από την τσέπη σου, καρφώνεις, έφυγες. Άρα είναι εύκολο στην απόκτηση και εύκολο στην απόκρυψη. Κρύβεται εύκολα. Δεύτερον, είναι ένα μαχαίρι που το συναντάς πολύ συχνά στο περιβάλλον. Ο ηλεκτρολόγος, ο ηλεκτρονικός, ο πυροσβέστης, 500 επαγγέλματα. Έχουν πάνω στο αντικείμενό τους, έχουν απαραίτητη την ανάγκη της χρήσης του μαχαιριού για να κόψουν ένα σκηνή, κάτι κλπ. Μέχρι υπάρχει και σε κάθε κουζίνα του κόσμου. Ξαφνικά μπαίνει ένας ληστής στο σπίτι μου, τρέχω στην κουζίνα, παίρνω το μαχαίρι. Σε κάθε κουζίνα του κόσμου υπάρχει ένα μαχαίρι. Άρα, ξέρετε, λέγανε παλιά, ας πούμε, και έχει μια μεγάλη δόση αλήθειας και αυτό, ότι το κατάνα είναι τα πιο δύσκολα όπλα, αλλά έχετε δει κανένα κυκλοφορεί εδώ στην Κεφαλονιά με κανένα κατάνα στην πλάτη και να πηγαίνει έτσι? Μπα. Δύσκολο. Όχι ακόμα. Κάτσε τώρα να σκληρύνω λίγο τα πράγματα και βλέπουμε. Με αυτή την έννοια, τι θέλω να πω? Ότι αν μη τι άλλο, στην πραγματική ζωή είναι πιο πιθανό να βρείτε κάποια μέρα ένα παραβάτη, ο οποίος θα σας βγάλει ένα φτηνό και εύκολα προσβάσιμο μαχαίρι, να σας απειλήσει και να σας πάρει τα λεφτά σας από ένα κατάνα ή από ένα ούζι. Αν δεν είστε στην Κρήτη, που έχουμε και καλάζνικοφ πολλά. Αλλά και πάλι δεν κλέβουν με καλάζνικοφ, είναι ακριβές σφαίρες. Τέλος πάντων. Γι' αυτό το λόγο θα το συναντήσει πιθανότικα ένας μέσος σύγχρονος άνθρωπος πιο εύκολα στη ζωή του από ένα οποιοδήποτε άλλο όπλο. Όμως υπάρχει ένας άλλος λόγος για τον οποίο μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι ίσως από τα πιο δύσκολα όπλα. Είναι ένα όπλο που καταργεί την ομιμιϊκή δύναμη. Δεν χρειάζεται ομιμιϊκή δύναμη, δεν χρειάζεται μεγάλα οπλίσματα για να κάνει ζημιά. Είναι εδώ από εδώ η φίλη μου, το όνομά σου. Η Φωτεινή παίρνει το μαχαίρι μου, κάνει κρακ, με έκοψε δύο φορές. Με σκότωσε. Δεν χρειάζεται να κάνω. Η Φωτεινή, πάρει φόρα, θα σε φάω. Γιατί είμαι κοριτσάκι και πρέπει σιγά. Κλακ. Γεια σας ο Δημήτρης. Επειδή λοιπόν καταργεί την ομιμική δύναμη, δουλεύει σαν νερό. Το προσωμιάζουμε με το νερό. Ενώ ας πούμε ένα μεγάλο όπλο, ας πούμε ένα ραβδί που κάναμε το πρωί, ξέρει, θα χτυπήσει, μετά πρέπει να τραβήξει για να κάνει ζημιά. Να έρθει το ραβδί σου εδώ και να τι κάνει έτσι, θα γελάει 10 μέρες. Θα λέει, όχι το βλάκα. Μου ήρθε και από την Κρήτη να μου δείξει αυτό. Θα με κοροϊδεύει η Φωτεινή. Καταλήγοντας λοιπόν, λόγω όλων αυτών των πραγμάτων, είναι ένα όπλο που θα συναντήσετε ενδεχομένως και σας εύχομαι ποτέ να μην το συναντήσετε στην πραγματική ζωή, και είναι ένα όπλο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί κόβει και στην είσοδο και στην έξοδο. Δεν χρειάζεται τα μεγάλα οπλίσματα. Κάνε μια έτσι, ρε φίλε. Πάμε, ρε Παναγή. Κάνε ένα χτύπημα. Μπήκα εδώ, έκοψα. Βγήκα και έκοψα ξανά και έφυγα. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, όταν θα τον καρφώσω με ένα μεγάλο σπαθί, μετά για να κόψω εκεί πρέπει να βάλω μεγάλη δύναμη, να τραβήξω. Ταλαιπωρία. Καλιά, τον κόψω σουβλάκι να πάει πίσω εδώ. Αυτή είναι η απόλυτη τεχνική. Ας θα την πούμε μετά. Πλάκανο. Καταλήγοντας λοιπόν, είναι ένα όπλο το οποίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Είναι τέτοια η ακρίβειά του που ακόμα και λίγα εκατοστά να στοχίσει κανείς από αυτό που θεωρητικά είναι το σωστό. Okay, μπορεί αυτό να του στοιχεί στη ζωή. Βέβαια, η μάχη έχει άπειρες παραμέτρους. Δεν υπάρχει τίποτα το απόλυτο. Πολλές φορές στην πραγματική ζωή έχουν νικηφόρα εφαρμοστεί τεχνικές που μεταβίασαν στις λες τεχνικές. Κάνει άλλος έτσι και κάτι γίνεται κάπως όλα μαγικά. Καταφέρεις και την κοπανάς, ας πούμε. Ωραία. Αυτό που τέλος πάντων αυτές τις τέχνες τις κάνει να διαφέρουν από τις άλλες είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν το μαχαίρι απλά ως ένα επιτιθέμενο όπλο που αμυντικά θα κοιτάξεις να δεις τι τεχνική θα κάνεις, θα το αφοπλίσεις, δεν ξέρω τι, και τελικά θα είσαι ωραίος και κύριος. Η διαφορά τους είναι ότι μαθαίνουν και τη μάχημη χρήση, μαθαίνεις να εκπαιδεύεσαι το μαχαίρι. Γιατί? Πολλοί λένε ότι εκπαιδεύουν δολοφόνους στα Φιλιππινέζικα. Δεν είναι αυτό, όχι. Δεν εκπαιδεύουν δολοφόνους. Απλά πιστεύουν ότι για να μπορείς πραγματικά να αμυνθείς το μαχαίρι, πρέπει να ξέρεις και τη χρήση του. Πρέπει να ξέρεις όλες τις πιθανές γωνίες και κατευθύνσεις που μπορεί να πάει, όλα τα πιθανά κόλπα που μπορεί να κάνει. Και όχι απλά με μια παγιωμένη τεχνική, κολλημένη. Μου έκανε κόλπο τον απατεώνα. Πού τα άμαθε? Καταλαβαίνετε? Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις τη φύση και την κινησιολογία του όπλου. Okay? Γιατί μόνο έτσι θεωρούμε ότι πραγματικά μπορείς να μυθείς. Δηλαδή έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να μυθείς.
Προχωρώντας τώρα, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το όπλο. Άρη, έλα λίγο, φίλε μου. Βάλ' το μέσα το μαχαίρι, να φαίνομαι εγώ κακός. Όλοι έχουμε δει, ρε παιδί μου, από διάφορα συστήματα. Ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία, δεν θα μιλήσουμε τώρα για άλλα συστήματα. Αλλά θα πούμε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε δει μια τεχνική μπλοκαρίσματος και εγκλωβισμού και αποφοπλισμού. Θες να κάνεις ένα μπλοκ και να μου πιάσεις κάπως το χέρι. Α! Και όχι, να το. Ξαφνικά, για κάνε κανένα κλειδωμά να γουστάρεις. Βα, όχι. Την πάτησα. Δύο βασικά πράγματα για το μαχαίρι. Δεν μπλοκάρετε και δεν πιάνετε σε πρώτο χρόνο. Ποτέ δεν πιάνετε σε πρώτο χρόνο. Κοιτάξτε, πιάστε το χέρι μου, ρε φίλε. Πάμε ξανά. Πάμε. Έλα, τώρα πιάσω. Τώρα. Μα τώρα. Τώρα μπορείς. Τι να πιάσει. Το πυγμαχικό direct θα το πιάσει. Ο flash μπορεί. Οι κανονικοί άνθρωποι καλύτερα μην το διακινδυνεύουμε. Ένα λοιπόν σε πρώτο χρόνο δεν είναι εύκολο να το πιάσει. Αλλά πες το κάνει ο κακός η κακιά στιγμή και το πιάνει γιατί είναι φοβερός ο Άρης. Ξέρετε πόσο εύκολο να βγει, κοιτάξτε. Πιάσουμε το άλλο. Α, οκ. Πιάσε. Είναι σχεδόν αδύνατο. Με το ένα χέρι, γιατί τώρα δεν έχω βάλει το δεύτερο. Δεν έχω χρησιμοποιήσει το ελεύθερο μου χέρι ακόμα. Ή κοιτάξτε αυτό. Άντε ρε βλάκα, κρακ, κρακ, κρακ. Μόνο με το ένα χέρι του φεύγω. Θες να πιάσεις με τα δύο. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο να πιάσει πρώτο χρόνο να ξέρει. Αλλά πες τώρα το κάνει ο διάλογο, ξέρει, με φωνάζει η Φωτεινή από εκεί. Έλα, Φωτεινή και μου πιάνει το χέρι ο πατεώνα. Προσέξτε, τάκ, ξανά. Και τα δυο. Μπούμ. Ξανά. Σε πονάει, πονάει, όχι, έτσι. Δεν μπορεί να τα παλικάρια. Δεν μπορεί να τα παλικάρια. Κοιτάξτε. Μπούμ. Μπούμ. Ξανά. Μπούμ. Δεν μπορεί να το σταματήσει με τίποτα. Εδώ. Πιάσε, πιάσε. Και από εδώ. Ακόμα και το μπλοκάρισμα είναι επικίνδυνο. Γιατί, μπλόκαρε. Χα! Όταν υπάρχει μια σκληρή κρούση, δημιουργείται ένα κενό ανάμεσα στα δύο συγκρουόμενα αντικείμενα, στιγμιαία. Σε αυτό το κενό πάω ψηλά, στο χέρι κάτω. Δεν ελέγχει το μαχαίρι μου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μπλόκαρε από εδώ. Φρου! Σαν νερό. Πάμε. Καλό Πάσχα. Είναι δύσκολο. Και έρχεται και το Πάσχα. Καλά ρε παιδιά, θα μου πείτε. Δηλαδή, εμείς πληρώσαμε και θες να μας πεις ότι δεν πιάνουμε το μαχαίρι και δεν το μπλοκάρουμε, απλά φύγουμε. Όχι. Υπάρχει κάτι που κάνουμε. Υπάρχει μια άσκηση, όχι μια άσκηση, υπάρχει μια φιλοσοφία η οποία θεωρείται από τους ειδικούς ιδανική. Είναι η θεωρία των κολλημένων χεριών. Δηλαδή, τι κάνεις ένα μαχαίρι, για πάρε εσύ φίλε. Κάρφισε μισό λαιμό. Κολλάς το χέρι σου πάνω και αρχίζεις να εκτρέπεις και να οδηγείς. Είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να αποφύγεις μια επίθεση με μαχαίρι. Θα το δούμε σιγά σιγά και θα το αναλύσουμε. Και τώρα μπορεί να φαίνεται και περίεργο. Για να στο έτσι μια φίλε. Έλα. Με αυτή την άσκηση των κολλημένων χεριών, τι καταφέρνω. Καταρχήν έχω την ευαισθησία της επαφής. Για πήγαινε να μου κόψεις τα χέρια, ρε Άρη. Ωραία, για πήγαινε να μου κόψεις τα πόδια, ρε Άρη. Για πήγαινε στο κεφάλι, ρε Άρη. Δεν είμαι μάγος και κοιτούσα εσάς. Έχω ασχοληθεί με μαγικά, αλλά αυτά τα τρίκ, τα κόλπα, όχι τα σοβαρά. Και τι γινότανε, κάθε φορά πήγαινε στα πόδια μου, πήγαινε, είχα την πληροφορία, είχα το μυϊκό σπασμό, καταλάβαινα. Ότι ετοιμάστε, α! Πού πας, ξέρεις, έχω την επαφή. Δεν είναι εύκολο. Και μετά εκτροπή, αναδιεύθυνση το λέμε. Γιατί, για βάλτε το μαχαίρι μέσα, το δείξουμε. Γιατί ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί σε μία κατεύθυνση να βάλει ταυτόχρονα δύναμη, δεν μπορεί σε πάνω από μία. Για κοιτάξτε, κάνε λίγο, λίγησε λίγο. Θα προσπαθήσω να πάω το χέρι του στο κεφάλι του, βάλε κόντρα. Ψ, δύναμη στο δάχτυλο, Ξανά. Κοιτάξτε. Και αν είναι μάγκας και το υποψιαστεί, υποψιάσου το, βάλε κόντρα, μετά πάει τον μπροστά. Δεν μπορεί να βάλει ανθρώπινο οργανισμό ταυτόχρονα σε πάνω από μια διεύθυνση δύναμη. Δεν μπορεί να βάλει και στο μπρος-πίσω και στο δεξιά-αριστερά ταυτόχρονα. Σε ένα από τα δυο. Άρα, αν εγώ ξέρω να παίξω με αυτές τις δυνάμεις, δεν υπάρχει τρόπος να με σταματήσει. Μπορώ να τον εκτρέψω πάντα, ό,τι και να γίνει. Καταλαβαίνετε, είτε έχω το μαχαίρι, είτε είμαι ο receiver, είμαι ο δέκτης. Α, βασικό. Υπάρχουν δύο ρόλοι. Ο ρόλος του feeder, του τροφοδότη και ο ρόλος του receiver. Αυτός που κάνει την επίθεση και έχει μαχαίρι λέγεται συνήθως feeder. Αυτός που δέχεται την επίθεση λέγεται receiver, απλά για να συνεννοούμαστε τώρα είναι αυτό.
Άρα λοιπόν, μια ιδέα λοιπόν είναι να κολλήσω το χέρι μου πάνω εκεί. Τώρα, θα σας κάνω μια μικρή... Πόση ώρα, πρέπει να έχουμε και ένα ρολόι, να ξέρω να μην αξίω την μπάλα, γιατί αξίω την μπάλα, μετά δεν σταματάω. Έχεις τίποτα, κανένα χρόνο? Πέτα μου το στο κεφάλι τώρα, το πολύ κάνω, να πω, να καταλάβω εγώ. Βάλε λίγο το μαχαίρι μία μέσα. Τώρα θα κάνουμε μια ανάλυση που θα την κάναμε και αύριο κανονικά, αλλά μιας και ήρθαμε τώρα και το μαχαίρι γενικά είναι κάτι σοβαρό, δηλαδή θέλει λίγο πιο πολύ προσοχή. Θα μιλήσουμε για τα πέντε σύγχρονα είδη επιθέσεων, έτσι όπως έχουν μελετηθεί από το σύγχρονο τρόπο μάχης. Υπάρχουν λοιπόν πέντε είδη επιθέσεων. Γιατί ο σύγχρονος τρόπος μάχης θέλει να είσαι και επιθετικός. Δεν θέλει να είσαι. Άμυνα. Έτσι είσαι. Μου ήρθες ξανά, θα σε φάω. Δεν έχει τέτοια. Στον δρόμο θες γρήγορα νοκάουτ και να χτυπήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Μπορεί να τσακωθώ εγώ με τον Άρη και να είναι ο φίλος του ο Μπάμπης εκεί. Και μόλις δει ότι ο Άρης κάνει να κάνει ντου. Μπορεί να τσακωθώ με τον Μπάμπη να τον καβαλικέψω γιατί ήρθε να μου κάνει το μάγκα. Και αυτό έφταιγε. Τον καβαλίκεψα και τον αρχίσω στις γρήγορες και βγαίνει ένας μαγαζάτος απέναντι και με βλέπει μένα από πάνω. Λέει το κολόπεδο, θα την Κρήτη να δίνει τον Μπάμπη μας. Μα τον Μπάμπη μας. Και να έρθει από πίσω να μου παίξει μια. Δεν έχει ο δρόμος λοιπόν τέτοια. Θέλεις γρήγορα χτυπήματα και γρήγορα νοκάουτ. Δεν το πας προσωπικά, Μπάμπη, ε. Ωραία, θα τις αναλύσουμε λίγο γρήγορα. Και μετά θα ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποιες βασικές γωνίες, να μπαίνουμε στο zoom, γιατί δυστυχώς το μαχαίρι έχει δύο φορές και τρεις φορές περισσότερη πληροφορία από το ραβδί. Η πρώτη επίθεση λέγεται single direct attack, μονή απλή επίθεση. Την έχουν όλες οι τέχνες. Boom, direct, front kick, side kick, whoop, άρχοντας. Όλα τα κάνω. Παντού υπάρχει αυτό. Single direct attack, SDA, είναι η σύντμηση. Το δεύτερο είδος επίθεσης λέγεται attack by combination. Επίθεση με συνδυασμό. Άσο 2, γονατιά, άσο 2, low. Προσποίηση και χαμηλά προσποίηση, low. Και αυτό συνδυασμός είναι. Δεν έχει σημασία να του κάνω προσποίηση. Του δείχνω κάτι, το ψαρώνει και τελικά κάνω κάτι άλλο. Συνδυασμός. Και αυτό το έχουν σχεδόν οι περισσότερες πολεμικές τέχνες, σχεδόν όλες. Το συνδυασμό. Okay. A, B, C. Attack by combination. Με συνδυασμό επίθεση. Cool. Η τρίτη κατηγορία. Τώρα αρχίζουν λίγο οι ψηλοσύγχρονες, αν και η τρίτη κατηγορία υπάρχει επίσης σε κάποιες πολεμικές τέχνες. Λέγονται indirect attacks. Επιθέσεις αναδιεύθυνσης. Τι επιθέσεις είναι αυτές? Πάνω στην κίνηση αλλάζω πορεία. Δεν είναι προσπίστε, είναι πήγα εκεί αλλά το πήρα πίσω και χτύπησα χαμηλά, στην έφερα. Πάνω στην κίνηση, αλλάζω διεύθυνση. Τις λέμε και non-linear attack, μη γραμμικές επιθέσεις. Δηλαδή δεν είναι μια γραμμή, ας πούμε, είτε κυκλική είτε ευθεία συνεχόμενη, αλλάζει στην κίνηση πάνω. Υπάρχει και πολλά συστήματα. Front kick, η οποία γίνεται roundhouse. Direct, το οποίο καμιλά, κατεβαίνει. Αλλά και με το μαχαίρι, σκεφτείτε, κάνε ρε μπλοκ, τέλεια, πάμε. Ποτέ δεν πήγε στο μαχαίρι. Νόμιζε ότι θα πάει. Για κοιτάξτε αυτό. Πάνω στην κίνηση. Ούτε καν είδα πότε αντέδρασε. Με το που έφτανα κοντά, άλλαξα. Εντάξει, με την άκρη του ματιού μου βλέπω, κλέβω, αλλά δεν το ξέρει αυτός. Ας να παραμυθιάσετε. Άρα λοιπόν και τα indirect υπάρχουν σε κάποια συστήματα, όχι σε πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν σε κάποια συστήματα. Και τώρα ερχόμαστε στην τελευταία κατηγορία. Μεγάλο σοφακό, μου φαίνεται. Ερχόμαστε στην πρώτη-τελευταία κατηγορία, η οποία είναι πολύ χρήσιμη για την κινησιολογία του μαχαιριού. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, τα κολλημένα χέρια. Έχει ένα όνομα αυτό, λέγεται Hand Immobilization Attack. Επίθεση με κινητοποίηση ενός χεριού. Κοιτάξτε να το καταλάβετε. Πάρε στάση μία. Θα μπορούσα να κάνω μια μονή απλή επίθεση. Κάνε μπλοκ και χτύπα. Χτύπα από κάτω. Αν έχω κακιά απόσταση, ενδεχομένως να μυρθεί και να χτυπήσει τον ίδιο χρόνο. Συμφωνεί. Αν όμως, αντί να κάνω μια μονή απλή επίθεση, μια επίθεση για συνδυασμό 20 χέρια, σταματήσω το ένα χέρι και πάω να χτυπήσω, εδώ έχει ένα πρόβλημα αυτός. Τη στιγμή που ακινητοποιώ το χέρι του hand immobilization, αν ξεκινήσει κροσέ γιατί βλέπει την ευθεία μου, κάνει κροσέ, θα φάει το direct και μάλλον δεν θα γίνει ποτέ το κροσέ και αν γίνει θα με ακουμπήσει με το 1 τρίτο της δύναμής του. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Έχω καλύτερους χρόνους και καλύτερη θέση από αυτόν. Γιατί, γιατί στον, στον, κάνει λίγο,
Στον ίδιο χρόνο εγώ ξεκίνησα και τσεκάρισμα και επίθεση. Άρα αυτό σαν κορόιδο να πάει να ασχοληθεί με κάτι άλλο και όχι με αυτό που βλέπει. Ναι, αλλά αυτό τη σημερία σκέφτεται το λίγο. Ότι κάνω ένα είδος επίθεσης που τον αναγκάζουν να ασχοληθεί με αυτό που βλέπει. Και άρα γνωρίζω τη συνέχεια, γνωρίζω το σενάριο μετά. Παίρνω το ρυθμό, αν θέλετε, το τέμπο που λέμε στο σκάκι. Θα μπορούσε να γίνει και στα δύο χέρια. Κοιτάξτε. Δεν έκανα τίποτα. Τι έπαθε εδώ? Ξέρετε τι έπαθε? Με το που ακούμπησα τα χέρια του, έβαλε. Μπράβο. Είναι ένα κλασικό τελείως, δηλαδή. Δεν φταίει ο Άρης. Δηλαδή, με το που δέσμευσε εκεί δύναμη, πέρασε για γωνιά μου. Άστα πως δεν τον χτύπησα. Στο μαχαίρι αυτό είναι πολύ χρήσιμο, παιδιά. Γιατί βγάλε μαχαίρι. Κάνω μια επίθεση. Αυτό είναι ένα hand mobilization attack. Δηλαδή, έχω ένα χέρι ακινητοποιημένο δικό του ή τσεκάρω ή ελέγχω το μαχαίρι του όπλου του και ταυτόχρονα χτυπάω. Θα δείτε ότι το χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Μα θα μου πεις, μάμα κασκοροϊδεύεις για επιθέσεις, δεν μας έλεγες εδώ, άλλος έχει το μαχαίρι, δεν έχει να κάνει. Κάρφωσε. Και συνεχώς υποέλεγχω το χέρι του, με το μαχαίρι. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ λοιπόν στο μαχαίρι αυτό το είδος επίθεσης. Υπάρχει συστήματα όπως το Wing Chun, το Jeet Kune Do που έχει σχέση με το Wing Chun. Στο Kempo τώρα δεν υπάρχει τόσο, αλλά υπάρχουν κάποιες τεχνικές που ψιλομοιάζει. Δηλαδή δεν το έχουν με αυτή τη φιλοσοφία, αλλά βλέπεις ότι έχει ένα τσεκ και χτυπάει την ίδια ώρα. Δεν το έχουν αναλύσει έτσι. Αλλά υπάρχει σε πολύ λίγες τέχνες αυτό το πράγμα, με λίγα λόγια. Και στο Wing Chun, ας πούμε, δεν το έχουν πάλι έτσι με αυτή την ίδια λογική. Το έχουν πιο πολύ ότι χαλάω τις γραμμές του και μπαίνω στην ευθεία. Χοντροκομμένα. Υπάρχει και το πέμπτο και τελευταίο είδος σύγχρονης επίθεσης που δεν είναι για κανένα από εμάς. Ούτε για μένα, ούτε για κανένα. Λέγεται Attack by Drawing. ABD. Το Attack by Drawing, ξέρετε τι είναι? Είναι ένα ρίσκο βασικά για τους μεγάλους δασκάλους που έχουν πολλά χρόνια εμπειρία και θέλουν να κάνουν τη μαγιά τους. Τι κάνεις το Attack by Drawing? Attack by Drawing σημαίνει επίθεση δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση. Δημιουργώντας ένα κενό. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν εδώ, τι θα μου καλές? Βάλε το μαχαίρι μέσα, ρε, ποντιρέ, με τη άοπλη. Μέσα θα κάνει εξυπνά του. Πού θα με χτυπούσες? Ωραίος. Μα φαίνεται εδώ πέρα είναι ολοκάθαρο, ρε, παιδιά. Και αν ήμουν εδώ, τι θα έκανες? Γλωσσιά, δεν θα μου δίνεις αρχίδια, πώς το κόβεις? Όχι, μη λυπάσαι. Αλλά ξέρεις, βλέπεις εδώ πέρα, λες. Αν αντίστοιχα ήμουν εδώ κάτω, θα πήγαινε κανείς να με κλωτσίσει στα γεννητικά όργανα? Αφού είναι στα ποδοσφαιρική μπάλα το κεφάλι μου. Στον γκολφ οι τύποι το κάνουν συνέχεια αυτό. Είναι ολοφάνερο λοιπόν, π.χ. είμαι εδώ, κλώτσα, και του έχω στήσει παγίδα. Έχω αφήσει ένα κενό. Του δίνει στόχο, δηλαδή. Ναι. Αυτό πρέπει να είσαι μάγκας όμως. Ειδικά όταν έχει μαχαίρι. Γιατί φαντάζομαι του δίνω στόχο, κάρφωσε. Όχι, ρε γάμο, δεν πρόλαβα. Ξέρεις. Οπότε δεν το προτείνω εγώ ούτε για μένα ούτε για κανένα μας. Δηλαδή πέρασε στα άλλα στάδια πρώτα να γίνει καλός. Και μετά βλέπουμε. Κάνεις το κομμάτι σου, ας πούμε, ξέρεις. Εντάξει. Καταλαβαίνετε όμως τι εννοώ. Δηλαδή, δεν το διακινδυνεύω με μαχαίρι. Με όπλη μπορώ να το σκεφτώ, να πω ότι θα το παίξω και εξήμως στο κοριτσάκι, με βλέπει απέναντι, πας και πάμε βόλτα το βράδυ. Ναι. Με μαχαίρι, μπα. Δεν θα το σκεφτόμουν. Ωραία. Για να μην σας κουράσω πολύ ακόμα με θεωρία, θα πούμε κι άλλα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά. Θα ξεκινήσουμε με τις πρώτες γωνίες κατεύθυνσης. Θα βγάλουμε το μαχαίρι μας, οκ, okay, και θα ξεκινήσουμε. Περιμένετε, θα πω κάτι άλλο πρώτα. Έχουμε δύο βασικές λαβές. Αυτή λέγεται front grip και η ανάποδη λέγεται reverse grip. Αν είναι μονής κόψης, πώς πιάνουμε? Βάζουμε το χέρι μας παράλληλα στη γη και αν θέλω front grip, η κόψη κοιτάζει τα πολλά δάχτυλα. Αν θέλω reverse grip, η κόψη κοιτάζει τα πολλά δάχτυλα. Η κόψη είναι προς τον αντίπαλο, πάντα προς τα έξω και ποτέ προς τα πίσω. Προς τα μένα. Έχει να κάνει με το εύρος κινήσεων που περιορίζεται ή όχι, αναλόγως πώς το κρατάς. Εδώ υπάρχει μεγάλο, εδώ περιορίζεται. Εδώ πέρα δουλεύεις μόνο με τη μύτη, ας πούμε. Ή και εδώ. Εδώ και στην επαναφορά. Και προσέξτε την επαναφορά. Άμα βρει και καμιά κόντρα, όλες οι κινήσεις μου θα είναι ανάμεσα στην περιοχή των ώμων του. Ένα. Και ούτε καν έφυγα. Δύο. Τρία, τέσσερα. Εδώ είναι, θα σας πω μετά τι είναι. Πέντε. Πώς είναι ανήλικη εδώ, 6, 7, 8, 1, 2, κάτω από, κάτω από την κοιλιά, στο στομάχι, 2, 3, 4, 5, καρφώνω διαγώνια 45 μοίρες, 6, γυρνάω ευθεία,
7, 8. Θα το δοκιμάσουμε σιγά σιγά και μετά θα σας πω και άλλα. Εγώ θα μιλάμε. Φιλολογική συζήτηση θα κάνουμε. Ξανά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πάμε. Κάντε ζευγάρια. Ωραία λοιπόν. Θα ξανασυζητήσουμε τώρα για εκείνο το μοτίβο, για εκείνη την άσκηση ροής που είπαμε, με την οποία τελικά κολλάμε τα χέρια μας πάνω και στηρίζεται στη θεωρία του HIA, του Hand Immobilization Attack. Αν εγώ έρχομουν με ένα μαχαίρι να χτυπήσω το φίλο μας τον Άρη, okay, τη μαχαίρι, ας πάρω αυτό. Okay. Η καλύτερη λύση ήταν να βάλει το σταυρωτό, το πίσω χέρι δηλαδή της κατεύθυνσης που έρχομαι, το σταυρωτό χέρι για να μου οδηγήσει. Γιατί, αν βάλει το καθρέφτης χέρι, για κοιτάξτε, βάλει το Άρη. Έτσι, μπράβο. Προσέξτε, θέλει να μου οδηγήσει τώρα, το φέρει στο σώμα μου. Κάντο. Στην ουσία μου οδηγάει στο δικό του σώμα. Δεν έχει πραγματική ικανότητα οδηγήματος αυτό το μαχαίρι. Το μαχαίρι, το χέρι. Καταλάβατε εσείς. Ενώ το αντίθετο, κοιτάξτε. Το έφερε προς το σώμα μου. Όμως το σταυρωτό χέρι, αν φανταστούμε ότι κάνουμε ένα smile, ένα χαμόγελο, κάθε φορά στο χαμηλότερο σημείο που είναι το κομβικό, αλλάζει για το ποιο είναι το σωστό. Από εδώ είναι το δεξί του χέρι. Κοιτάξτε, από εδώ και μετά είμαστε ίσα, μην κάνεις τίποτα ένα λεπτό. Όταν φτάσουμε στο χαμηλότερο σημείο του smile, είμαστε ίσα, αν εγώ επιταχύνω τον έφαγα. Και ετοιμάζει τι, το άλλο του χέρι. Γιατί αν δεν ετοιμάσει το άλλο του χέρι, στην ουσία, σήκωσε αυτό με λίγη αγκούγκονα, στην ουσία έχουμε καταφέρει να έρθουμε στο σημείο που εγώ θα τον εκόψω. Δεν μπορεί να με οδηγήσει πια, δεν μπορεί να με αναδιευθύνει. Άρα λοιπόν μόνο το αντίθετο χέρι είναι σωστό. Και όταν φτάσω στο χαμηλότερο σημείο, ετοιμάζει το άλλο του. Οπ, παπ, και το ένα χέρι δίνει στο άλλο. Προσέξτε, δεν πετάω. Δεν θέλω να χάσω ποτέ επαφή, ούτε ένα μιλισεκόν να μην χάσω επαφή από το μαχαίρι. Με το που δώσει το ένα χέρι στο άλλο, είναι ασκησούλα ροής, αυτά που λέγαμε το πρωί, έτσι. Δεν είναι κάτι ρεαλιστικό, ούτε κανείς ξέρει να ακολουθήσει αυτό. Και στον δρόμο πραγματικά θα χρειαστούμε μισή ή μια φορά να το κάνετε αυτό. Για φέρε μια. Κοιτάξτε, χτύπα. Ουα, μπουμ, μπουμ, μπουμ. Κόλλησα το χέρι του. Ή μία, άντε μία. Φέρε μια. Ουα, ουα, μπουμ, 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 α, μπουμ. Ίσα-ίσα να κινητοποιήσω το μαχαίρι. Δεν πέτα κάθε μας τα κάνουμε έτσι. Βρε Άρη, φοβερός. Πού τα έχεις μάθει αυτά. Δεν ξέρει κανείς να πούμε να τα ακολουθήσει. Για να γίνει σωστά όμως, κάτσε ευθεία Άρη και βάλε μόνο το χέρι διαγώνια. Κοιτάξτε, μην κάνεις sidestep, ναι, μην κάνεις sidestep. Sidestep είναι ένας βηματισμός που κάναμε το μεσημέρι, το πρωί μάλλον, καλά έχω χάσει και τις ώρες. Το πρωί που κάναμε στο άλλο session, όπου κάθε φορά το βάρος το ρίχνουμε στο πίσω πόδι. Αν δεν κάνεις sidestep, βάλε δύναμη ρε φίλε, βάλε. Δεν μπορεί να με κρατήσει, δεν μπορεί να κρατήσει τη δύναμή μου. Ενώ αν γυρίσει όλο το σώμα, πάμε πάλι δύναμη! Καλά, και εγώ θεατρίο, κάπως το κάνω, είναι δυνατό παιδί, ε. Ποιοι είναι οι μαθητές του εδώ. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να γυρίσει και το σώμα σου κάθετα, κόντρα, στη γωνία κατέβεις που έχει το μαχαίρι για να έχεις μια επιτυχία. Και δεν μπορώ να πεις ότι είμαι εδώ, κάνω έτσι και με το χέρι μου αυτό θα τα καταφέρω. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ό,τι κάνει ο Άρης όλοι. Χρακ, το αντίθετο χέρι. Σιγά σιγά χωρίς δύναμη. Είναι παιχνιδάκι, συνεργασία. Ουπ. Δεν χάνουμε επαφή. Τον βοηθάω, δεν κάνω εξυπνάδες. Αυτό λέγεται knife tapping. Basic knife tapping. Είναι το βασικό μοτίβο, το βασικό pattern. Από αυτό θα μάθουμε εισόδους, εξόδους και isolations και applications. Σιγά σιγά. Wi-Fi της Philips. Wi-Fi της Philips. Ωραία. Να το δοκιμάσω. Τι. Εάν το δουλέψεις όπως την άμυνα στο stick, αφήνεις τα κιλά σου πίσω και δεν έχεις βάρος στο χέρι. Είναι έτσι ή όχι? Όχι. Αν το δουλέψεις όπως η άμυνα στο stick, ενώντας κάνω τα side step, okay, σπρώξε να κόψω το λαιμό μου. Και δεν φτιάξεις μια καλή γωνία απέναντι στο μαχαίρι και καθίσεις και περιμένεις, όχι μόνο δεν έχεις δύναμη που λέει, αλλά σίγουρα σε λίγο θα πεθάνεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθίσεις κάτω από μισό δευτερόλεπτο σε αυτή τη θέση. Για φέρ' το. Μα έχω δύναμη. Έλα ρε, όχι ρε γαμώτο. Σιγά, τι είμαστε ξαδέρφια. Να μου τη χαρίσει. Φέρε μία. Σιγά, μην περιμένω 200 ώρες σε εκείνο το σημείο να καταφέρω τι. Μα μετά είναι σαν να μπλοκάρω. Για σκεφτείτε το, για κάνει το μία. Α, φύγε τώρα. Φύγε κάτω. Αυτή η καθυστέρηση μου, όχι. Ρε. Εγώ πρέπει να γίνω feeder. Αυτό ήρθε να μου επιτεθεί, αλλά αν θέλω ο άοπλος να έχω και ένα ποσοστό επιτυχίας μικρό, θα σας εξηγήσω μετά, πρέπει με το που κοντράρω να οδηγήσω. Και όχι να περιμένω εκεί.
Απλά τι γίνεται, αν δεν γυρίσει το σώμα σου καθόλου, Άρη, θα χάσει λίγο την ισορροπία σου και μέχρι να βρει την ισορροπία σου έχει είσοδο. Και αυτό δεν θες να γίνει. Όχι ότι θα γυρίσει και θα μείνει εκεί. Το έχω δει στο Σαολίν. Το λέω στο σημείο που πας για την αλλαγή. Ναι. Εάν τα κιλά δεν είναι μπροστά, νιώθεις λίγο να το χάνεις. Πέρα άλλο που με ρωτάς τώρα όμως. Εάν πίσω. Μα πρόσεξε, δεν γίνεται αυτό γιατί όταν είστε εδώ, παιδιά, κοιτάξτε το βάζουν πώς μετατοπίζετε. Εδώ, κάτι κατέβαζε. Εδώ έρχεται στην ευθεία. Βλέπετε, εδώ είναι στην ευθεία και εδώ γυρνάει πίσω. Δεν είναι συνεχώς πίσω. Ναι. Πώς θα μπορούσα να το κάνω και να είμαι συνεχώς πίσω. Όχι πίσω. Κάνε, κάνε, δείξτε, δείξτε. Τα κιλά μου τα αφήνω μπροστά για να έχω βάρος στο χέρι σου. Εάν τα αφήσω πίσω, τότε ότι χάνω λίγο την επαφή με το χέρι. Το ακριβώς ανάποδο συμβαίνει. Αν αφήσει τα κιλά μπροστά, έχασε την επαφή και την ευαισθησία του μαχαιριού. Κοιτάξτε. Βάλτε τα κιλά σου μπροστά. Αν ρίξει το βάρος σου μπροστά, επειδή έχει δεσμεύσει το βάρος σου προς τα μπρος, με το που χάσει επαφή και μετακινηθεί, δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Ξέρω, ακούγεται περίεργο, αλλά κοίτα το ξανά. Βάλ το βάρος πίσω τώρα. Το κατάλαβες. Ναι. Βάλ το μπροστά και πίεσε. Όχι το άλλο χέρι, το σωστό χέρι. Το σωστό χέρι. Φοβερός να είμαι, φοβερός να είσαι ο Θεός ο ίδιος. Έχεις 33% ποσοστό επιτυχία σε μια μάχη με μαχαίρια. Μαχαίρι εναντίον μαχαιριού. Μία στις τρεις είναι ευνοϊκή για μας. Ακόμα λιγότερο. Μαχαίρι εναντίον αόπλου. Ναι. Ακόμα λιγότερο από 33. Κάτω από 20%. Για πολύ δύσκολο. Σχεδόν αδύνατο είναι, μην πω. Αν δεν είσαι. Αν είναι εκπαιδευμένο, εντάξει, μπορεί να τρακάζει μεθυσμό και να σου κάνει στέλα. Κρατάω μαχαίρι και να σου κάνει τέτοια. Εντάξει. Δεν λέμε αυτή την περίπτωση, ας πούμε. Για κάποιον που έχει μια μικρή ιδέα. Και προσέξτε, κάποιο που έχει μια μικρή ιδέα δεν είναι ο φωνιά σε καλά που έχει σώνει και καλά που έχει κάνει φιλιππινέζικα. Είναι και ο χουλιγκάνο τη ΣΑΕΚ, λέμε τώρα, που έχει κατσαβιδιάσει σε αγώνε καμιά δεκαριά φορέ κόσμο, γιατί έτσι του ήρθε. Και έχει δει ότι με το κατσαβίδιασμα να πούμε ότι όχι, το κάρφωνο άλλο έπιανε το χέρι, ήταν κλαστικά, έκανε διάφορα. Έχει μάθει δηλαδή κάποιε αρχέ του όπλου εμπειρικά τελείω στον δρόμο. Ακόμα και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο από έναν άσχετο τελείω. Εντάξει, αλλά προσέξτε τώρα να αναλύσουμε λίγο αυτό το 33% για να το κατανοήσετε λίγο, γιατί δυστυχώς υπάρχει, δυστυχώς όχι όλοι βέβαια, αλλά σε πολλά συστήματα φιλιππινέζικα υπάρχει λαθασμένη εντύπωση ότι εμείς είμαστε, κι άλλος δεν είναι. Τι κάνεις εσύ, Μαϊτάι, έλα, έχω μαχαίρι εγώ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Πού σου φύγει εδώ, από την πίεση. Έχω ανεβασμένη, η μικρή είναι στο 20. Λοιπόν, παρομοιάζουν καμιά φορά τη μάχη με μαχαίρι αντίον μαχαιριού με ένα κινέζικο γνωμικό με δύο λιοντάρια. Εντάξει, εμείς δεν θα το πούμε με λιοντάρια, θα το πούμε με μαχαιράδες, αλλά περίπου το ίδιο γίνεται με τα λιοντάρια. Υπάρχει λοιπόν τρία ενδεχόμενα υπάρχουν σε μια μάχη μαχαίρια, όσο καλός και να είσαι, όσο τυχερός και να είσαι. Το ένα ενδεχόμενο είναι να είμαι πολύ καλύτερος από τον Άρη, αλλά πάρα πολύ καλύτερος και πάρα πολύ τυχερός, να το σκοτώσω και να μην πάθω τίποτα. Τέλεια. Είναι το 33% που μας βολεύει. Η δεύτερη περίπτωση είναι να είμαστε το ίδιο καλοί. Ή να μην είμαι τόσο τυχερός και να μην είναι και αυτός πολύ καλός, δεν έχει και σημασία, αλλά να μην είμαι τυχερός και την ώρα που το σκοτώνω να με καρφώσει και αυτό στην καρδιά. Πεθάναμε και οι δύο. Χάλια. Σκοτωθήκαμε και οι δύο. Klein mind, τι να λέμε τώρα. Άντε τώρα πες να είμαι εγώ λίγο τυχερούλης, να τον σκοτώσω αυτόν, είναι η τρίτη περίπτωση, και αυτός να με τραυματίσει από λίγο έως θανάσιμα. Προσέξτε, είναι πολύ κομβικό αυτό. Πόσες φορές έχετε δει νοκάουτ στους αγώνες στα UFC κλπ. Και μετά από λίγο σηκώνει το τύπος. Παιδιά, μια μαχαιριά στις φλέδες του Γιακουμάκη που δεν έκανε τίποτα, πέθανε. Δηλαδή, τι εννοούμε από λίγο έως πολύ. Αν κάποιος σου καρφώσει κάτω εδώ το blue gun που λένε οι Αμερικανοί, τα γαστρικά υγρά και βγουν, έχεις γύρω στη μια ώρα να πας σε ένα νοσοκομείο. Αν είσαι στην έρημο, πέθανες. Δεν έχει σημασία πώς άμεσα, δεν είναι ζωτικού θανάτου. Σε λίγο θα είναι. Αν σου κόψουν τις φλέβες και λιποθυμήσεις μετά από 1,5 λεπτό, πέθανες από αιμορραγία. Τόσο απλά. Μπορεί να μην είναι τελείως θανάσιμο, αλλά μπορεί να γίνει θανάσιμο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν μας βολεύει καθόλου ούτε αυτό. Τι θα καθόμαστε να μετράμε οι 7 μαχαιριές που έφαγα, μα ποια είναι τόσο επικίνδυνη, μην λιποθυμίσω. Μία περίπτωση μας βολεύει μόνο. Αυτή που δεν πάθαμε τίποτα. Γιατί μιλάμε για μαχαίρι, δεν μιλάμε για πυγμαχία. Δεν μιλάμε σου δώσα μία, αλλά έφαγες τρεις. Θα με θυμάσαι το βράδυ σπίτι. Δεν έχει τέτοια. Άρα λοιπόν, όσο καλοί και να είμαστε και όσο φοβεροί, όσο πιο πολύ εκπαιδευόμαστε το μαχαίρι, αυτό που έλεγα για τη λανθάνωση άποψη μερικών συστημάτων, είναι ότι πάντα το σεβόμαστε και το φοβόμαστε. Όσο πιο πολύ εκπαιδεύεσαι, τόσο πιο πολύ το φοβάσαι και τόσο πιο πολύ το σέβεσαι. Δεν θα ήθελες ποτέ να πλακωθείς με οποιοδήποτε τρόπο με κάποιον που έχει μαχαίρι και τέλος πάντων να παίξει τη ζωή σου.
στη ρουλέτα. Θα βάλουμε δύο στοιχεία ακόμα τώρα εδώ στο Dive Tapping. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, παιδιά, αλλά δεν θα ήθελα να κουράσω πολύ και θα περάσουμε γρήγορα από αυτό το μοτίβο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε το χέρι του Άρη. Βλέπετε ότι ο καρπός του σπάει. Ο Άρης το έχει ξανακάνει και ξέρει ότι ο καρπός πρέπει να είναι σπασμένος και εδώ κάτω. Πολλοί από εμάς όμως αφήναμε το χέρι ευθεία. Πέρα από το ότι χάνεται, α, μπορώ να σου φύγω. Το ίδιο και εδώ πάνω. Αν είναι το χέρι σου ευθεία. Άρα λοιπόν μια ιδέα. Το χέρι να είναι σπασμένο συνέχεια ο καρπός. Ξαναδείξω μια πώς το κάνεις. Βλέπετε. Πρώτη ιδέα. Δεύτερη ιδέα. Είπαμε, εδώ υπάρχει ένα χαμόγελο, ένα smile, ένα ημικύκλιο. Στο χαμηλότερο σημείο του ημικύκλιου είμαστε σχεδόν ίσα. Αν αυτό το χέρι είναι εδώ, εκεί, ξύνεται, μέχρι να φτάσουμε εδώ, μπορεί να το έχω σκοτώσει. Πρέπει το. Φέρε μία. Το χέρι που είναι εδώ πέρα στην καρδιά, τη στιγμή που πάω και γυρνάω, κοιτάξτε, να αρχίζει να βγαίνει προς το μαχαίρι. Και όχι να πω, έλα μωρέ, το έχω. Α! Και να μου το πετάξει κιόλας γιατί είναι αγριεμένος. Καταλαβαίνετε, οπ, έτοιμο το χέρι. Δεύτερη λεπτομέρεια. Αν προσέξετε, πάντα έκανα αυτό. Γιατί να μην κάνω αυτό, πες μας. Γιατί δεν έχεις δύναμη. Α, έτσι δεν έχω δύναμη, ενώ έτσι έχω. Είναι πιο εύκολο να. Είσαι απατεώνας, μεγάλος. Δηλαδή έρχεσαι και μου ζητάς τις έξτρα πληροφορίες και μετά τίπα, τις πετάς σκουπίδια. Μα θα προσέχω, σου λέω λάθος, θα να δω μετά να σε τσεκάρω. Κοιτάξτε, δείτε, παιδιά. Ναι. Ωραία, έλα. Α, το κάνεις εγώ μαχαίρι, εσύ μαχαίρι, τι θες, δεν με νοιάζει. Είμαι ανοιχτό σε όλα. Κοιτάξτε, αν κάνει αυτό, εγώ πάντα μπορώ να τραβήξω το μαχαίρι μου. Και τι θα ήθελα να σα κόψω, φλέβες ή μυς. Μυς. Άρα λοιπόν, με το άλλο χέρι θα έρθεις έτσι, γιατί όταν εγώ θα τραβήξω, θα κόψω κάτι που δεν είναι τόσο ζωτικής σημασίας άμεσα. Ενώ αν είσαι έτσι, αν γίνει αυτό, το επόμενο πρέπει να κάνεις είναι αυτό. Να κλείσεις την αιμορραγία και να συνεχίσεις με το άλλο χέρι, δεν ξέρω τι τώρα, ξέρω εγώ, να παίζεις. Αλλιώς, όσο πιο πολύ ζωρίσαι με τις φλέβες κομμένες, τόσο πιο γρήγορα θα λιποθυμήσεις. Αν θέλει γύρω στο 1,5-2 λεπτά, θέλει χωρίς να κάνεις τίποτα, στην πίεση του αγώνα να χτυπήσεις και να κάνεις 30 δευτερόλεπτα. Καλό Πάσχα, πάλι. Μα έρχεται το Πάσχα τώρα, κατάλαβες, μου έχει κολλήσει. Είναι και Άγια Μέρα τώρα, ξέρεις, έχει γίνει πανικός. Λοιπόν, προσέξτε τώρα για να μην το κουράσουμε πολύ. Θα ονομάσουμε τη μεριά της γωνίας 1, αλφα μεριά αυτή εδώ. Εγώ το φίντερ βλέπουμε. Εγώ. Και τη μεριά της γωνίας 2, να η γωνία 2, β' μεριά. Στην αλφα μεριά θα πάω με το μαξιλαράκι του χεριού μου, με το μαλακό μέρος του χεριού μου, ακριβώς πάνω στον αγκώνα του και θα σπρώξω. Θα το δούμε από δύο οπτικές, από την οπτική του feeder και από την οπτική του receiver. Τι θέλω να κάνω εγώ, feeder, ο μαχαιράς. Να βγάλω τον εγκλωβισμό, το εμπόδιο και να φύγω να κόψω. Παρατηρήστε ότι πραγματικά στο μαχαίρι δεν χρειάζονται οπλίσματα. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε. Καταργεί την ομιμιϊκή δύναμη. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνω... Με το που βγάλω το εμπόδιο, α, καλημέρα. Πήγα κατευθείαν στο στόχο μου και έχω κόψει μια χαρά, παιδιά. Δεύτερον, όπως τον βγάζω και τον εγκλωβίζω, αυτό κάνει ο feeder, αλλά και αυτός δεν είναι κορόιδο. Δεν θέλει να χάσει τη ζωή του. Οπότε κάνει ένα εγκλωβισμό, κάνω ένα εγκλωβισμό εγώ, συγγνώμη. Δηλαδή, τον εγκλωβίζω το χέρι και αυτός κάνει απεγκλωβισμό. Βγάζει το χέρι μου. Πώς, Karate Kid, wax on, wax off. Θυμάστε που έβαφε τους φράχτες. Το ίδιο πράγμα είναι, ξανά, πάμε. Στην αλφα μεριά, λέω λίγο στο έτσι, φιλέ. Είμαστε εδώ λοιπόν, πάμε ένα κύκλο, stop. Πηγαίνω και σπρώχνω ευθεία, τώρα για να βοηθήσουμε το φίλο μας, θα μαζέψουμε να το σκεφτεί. Καθαρίζει και έρχομαι, παπ. Το πιάσατε, το κάνουμε γρήγορα, όχι. Άκουτε να μας... Φωτιά ρε, τι είναι αυτά. Κάποιοι δεν θα επιβιώσουν, όλοι θα φύγουμε από εδώ ζωντανοί, δεν γίνονται αυτά. Ωραία, θέλω να συνεργάζεστε, αυτό θα σκέφτεστε παιδιά, ότι είμαστε μια παρέα. Σιγά σιγά περιμένω, κοίταξε αυτός μπορεί να κόλλησε, μην το κάνεις ακόμα. Κόλλησε, τι κάνω, τι κάνω, εντάξει περιμένω κι εγώ, τι κάνεις δικέ μου. Α, όλα καλά, σπίτι, όλοι καλά, εντάξει τέλεια. Και συνεχίζω. Τώρα το ξέρω, είναι περίεργο να βλέπεις ένα μαχαίρι. Βλέπεις ένα γαμό, το δαγκώσω να πούμε. Αλλά πρέπει να είστε τελείως και απόλυτα χαλαροί. Το όλο κόλπο δεν είναι στο πόσο δυνατός είσαι, είναι ακριβώς το ανάποδο.
Το πόσο χαλαρός, πόσο κινείσαι με ροή, με συνεχόμενη κίνηση χωρίς διακοπές. Αν κινείσαι με ροή, θυμηθείτε τι είπαμε, το μαχαίρι είναι νερό. Δεν είναι εύκολο να σε ακολουθήσει ο άλλος. Ενώ όταν δεσμεύεις δύναμη, δεσμεύεις το βάρος σου, δεσμεύεις πολλά πράγματα. Είναι πιο εύκολο να σε αντιμετωπίσει ο άλλος. Τώρα ξέρω, σας φαίνεται κάπως περίεργο, αλλά έτσι είναι. Αλλά ακόμα και αυτό να μην έχετε στο μυαλό σας, σκεφτείτε το τελείως εκπαιδευτικά. Τώρα θέλετε να είστε τελείως χαλαροί για να μπορείτε να βγάλετε την άσκηση και μόνο. Όχι για κανένα λόγο, σώνει και καλά. Μόνο γι' αυτό, ας πούμε. Κοιτάξτε μια ιδέα τώρα που είναι πολύ σημαντική. Θα δείξουμε την άλλη μεριά, αλλά θέλω να δείτε την κόψη μου. Κόψη, 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 τον κοιτάζω. Οχ, φτάσαμε στο χαμηλότερο σημείο. Γυρνάει η κόψη. Και δεν μένω έτσι. Και τώρα, αν γίνει μια στραβή, άστο, τι θα του κάνω, έτσι, με το πίσω μέρος του μαχαιριού. Για πάρε με. Έμεινα εδώ, για κάποιο λόγο έφυγε το χέρι του. Και πρέπει να ξαναγυρνάω τον καρπό μου, δηλαδή μετά. Όχι. Το μαχαίρι μου μέχρι το μισό μέρος του μικυκλίου τον κοιτάζει. Από το μισό μετά γυρνάει ήδη από κάτω. Πάντα λοιπόν η κόψη κοιτάζει τον. Κάτσε να πάρω κάτι μεγάλο γιατί φαίνεται με αυτό. Α, είναι και μονή κόψη. Τέλεια. Να. Η κόψη τον κοιτάζει. Οπ, βαπ. Οπ, βαπ. Οπ, βαπ. Μα κάτι έγινε εδώ, τον έκοψα. Μέχασε εκεί. Και την άμα ανάποδα και να το χτυπάμε το σίδερο. Κοιτάξτε τώρα λοιπόν. Έχει εδώ μαχαιρί. Τέλεια. Λέει και πολλά. Γιατί φοράμε ζώνη, ε. Αυτό δεν τα είπα. Άλλη φορά. Στο άλλο σεμινάριο να μέχρι τα ανάγκη. Όχι. Θα σας πω μετά. Κοιτάξτε τώρα, ό,τι κάναμε στην Α μεριά, το ίδιο κάνουμε και στη Β. Πηγαίνω με το μαλακό σημείο της παλάμης μου, τον βγάζω και από κάτω Karate Kid, wax on, wax off, καθαρίζει. Κοιτάξτε, του δίνω την ευκαιρία να θυμηθεί. Οπ, να το. Και από εδώ. Ναι, δεν πειράζει, συνέχισε. Συνέχισε, δεν υπάρχει. Στιγμία στο moment που μπορεί να κάνει κάτι λάθος, αν βρεθεί στη θέση οδηγήματος τη σωστή μετά, σαν να μην έγινε ποτέ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω τι λέω, γιατί εγώ δεν το πιάσα. Οπ. Πάμε, συνέχισε. Δεν πειράζει. Κοίταξε ό,τι έκανες. Έκανες το λάθος χέρι, αν έφερες εδώ το σωστό. Ναι. Είναι θέμα στιγμής. Αργά όμως μία. Από τη Β' μεριά ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μην κάνεις τίποτα ένα λεπτό. Τι θέλει να κάνει ο φίντερ, να βγάλει το εμπόδιο και χωρίς να οπλίσει να κόψει. Τώρα όμως δουλεύουμε από τη μεριά του receiver. Με το που βγάλω, μαζεύω πίσω. Α, εντάξει, το θυμήθηκε. Με το που βγάλω, μαζεύω πίσω. Χωρίς δύναμη. Με το που βγάλω, μαζεύω πίσω. Τάκ. Εγκλωβισμοί και απεγκλωβισμοί. Δεν θα κάνουμε πολλούς, μην μαχωνέστε. Πάμε. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα στο μαχαίρι τα οποία λένε το εξής. Πρώτον, ότι δεν θα πας ποτέ σε μια μάχη αν είσαι ο φίντερ με κάτω από τρία μαχαίρια. Δεύτερον, δεν θα πας ποτέ σε μια μάχη αν είσαι ο φίντερ με κάτω από τρία μαχαίρια και τα τρία μαχαίρια στο ίδιο σημείο. Πρέπει να βάλεις σε διαφορετικά σημεία μαχαίρια. Μα ξέρεις τι, να για κάποιο τρόπο με γκλώβεις εδώ και κάνω ένα κλακ, τραβάω. Oh. Σ' αγαπώ, sorry. Δεν είχα την αίσθηση της απόστασης. Είναι τα χρόνια που περνάνε. Τέλος πάντων. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχεις από διαφορετικά σημεία. Γιατί έχουμε ζώνη και γιατί έχουμε πολλά μαχαίρια. Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε να τραβάμε από διαφορετικά σημεία στη ζώνη μας. Παιδιά, δεν έχει σημασία να είμαι φοβερός στο κάλλι, να έρθει να με απειλήσει και να του πω «Μεγάλε, μεγάλε, ένα λεπτό, έχω μαχαίρι, ξέρω, αχ, ρε γαμώτο». Πρέπει να μάθεις να εκπαιδευτείς στο development, στην ανάπτυξη του όπλου σου πάνω στη μάχη. Δηλαδή, να έρθει να σε καρφώσει και με ποιον, πού το μαχαίρι. Ρε, γιατί πιάζει το αριστερό, αφού είσαι δεξιός να πούμε. Έτσι, Σαμαρά, συνασπισμό. Ωραία, πάμε. Πρέπει να του πει, φίλε, ξέρεις, να κάνεις. Κάνε... Τώρα πιάσε το δεξί, ρε μαλακά. Πάμε να με χαλάσετε. Δηλαδή να με ξεφτυλίσουν και καλά να πούμε. Πάμε. Ω, μπουμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Να μάθω να το τραβάω. Τι θα του πω, μεγάλε, ξέρεις, και εντάξει, τώρα έχω και την μπλούζα, θα με μπέρδεψε. Ότι περίμενα ένα λεπτό. Μάλιστα. Σαν προσωμείωση κάνουμε το εξής. Βάζουμε σε διάφορα σημεία. Η ζώνη, είπαμε, είναι για εκπαιδευτικούς λόγους, να μάθεις να τραβάς από διαφορετικά σημεία. Αν πας τώρα στον δρόμο, δεν θα κυκλοφορείς μια ζώνη έτσι. Έχω μαχαίρια εγώ. Θα σε πιάσουν την μπάτση, δεν ξαναβγαίνεις. Θα τα κρύψεις λοιπόν κάπου σε κάποια σημεία. Τι σου λένε λοιπόν, μάθε να κάνεις quick draws από εκεί που είσαι, να τραβάς. Φουπ. Φουπ. Πάνω στη βάση. Πάνω στη μάχη. Φουπ. Να περνάει το χέρι σου από εδώ. Είδες. Ξέρεις, πέφτεις πίσω και καρφώνεις τελικά μόνος σου. Ρε παιδί μου, αλλά καταλαβαίνετε, γι' αυτό φοράμε τη ζώνη, για να μαθαίνουμε την ανάπτυξη του όπλου πάνω στην κίνηση. Και γενικά την ανάπτυξη του όπλου, τι νόημα έχω ένα folder εδώ, που ξέρεις μέχρι να το βρω. Μα κάτσε ρε φίλε, ξανά έλα λίγο. Έλα μετά σε 5 λεπτά που το έχω βγάλει.
Δεν έχει νόημα, είναι σαν να μην το έχω ποτέ το μαχαίρι μου. Συν του ότι όταν κάνεις επιδείξεις και σεμινάρια, έχεις πολλά μαχαίρια, όταν γίνονται αφοπλισμοί κλπ. Τραβάς και δεν σκύβεις κάθε τρεις και λίγο να μαζεύεις το μαχαίρι. Το οποίο είναι ένα θεάρεστο. Ένας θεάρεστος λόγος. Αλλά εντάξει, αυτός είναι κυρίως ο λόγος. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Και για την ακρίβεια δεν είναι μόνο στη ζώνη. Μαθαίνουν και βάζουν στα βρωτά κάτω από τα χέρια, μαθαίνουν και βάζουν στα πόδια. Ναι, γιατί μπορεί να σε γυρίσει εδώ, ρε φίλε. Ξέρεις και να σε έχεις μια φάση που πρέπει να τραβήξεις από κάποια άλλη. Του πεις μεγάλη, έχω εγώ μόνο στη μέση. Ή ξέρεις τι είναι τα χέρια μου εδώ πέρα. Και ξέρεις δεν μπορώ να. Παντού. Βρίσκεις τα αγαπημένα σου σημεία, μας λέγανε, βάζεις τα μαχαίρια και αρχίζεις να μαθαίνεις να τα τραβάς. Να κάνεις quick draws. Γι' αυτό έχουμε τη ζώνη. Πάμε παρακάτω, έλα ρε φιλέ. Ωραία. Να το συζητήσουμε τώρα λίγο. Κάναμε ένα μοτίβο μικρό ροή στο knife tapping. Γιατί για να δούμε μια ιδέα καταρχήν, πόσο σημαντικό είναι να μην μπλοκάρεις και να μην πιάνεις, αλλά να οδηγάς και να εκτρέπεις. Okay. Τώρα μπορούμε να κάνουμε το εξής. Μπορούμε να βγάλουμε μια απλή χαλαρή τεχνικούλα, ένα application από αυτά που ήδη κάναμε. Να δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν receiver. Ή μπορούμε να δούμε μια πιο μάχημη χρήση του μαχαιριού, να κερδίζει το μαχαίρι, να κάνουμε παναντούκαν μαχαιριού. Τι θα θέλατε, ο δημοκρατία. Δηλαδή, ή θα προχωρήσουμε λίγο αυτό χωρίς να κάνουμε πάλι την άσκηση ροής, να βγάλουμε μια τεχνική να καταλάβουμε πού βοηθάει έστω και λίγο ρεαλιστικά το οδήγημα, ή θα πούμε, άστε τώρα αυτό που δεν έχει μαχαίρι, κάηκε. Πάμε εμείς οι μαχαιράδες να σκοτώσουμε. Τι θέλετε. Άμυνα. Ρε δικέ μου, ειρηνιστής, Η δεύτερη φάση του knife tapping, μαθαίνουμε πολλούς απεγκλωβισμούς με διαφορετικούς τρόπους να μας πιάνει και να βγαίνουμε. Στη δεύτερη φάση του knife tapping το ονομάζουμε core screw tap, αντί για knife tap, core screw, που σημαίνει κατσαβίδι, όχι κατσαβίδι, τυρμπουσόν. Τυρμπουσόν, κάτι τέτοιο. Core screw. Core screw ή το κατσαβίδι το τυρμπουσόν. Εντάξει, θα το μεταφράσουμε στο Google το βράδυ. Τυρμπουσόν, μπράβο. Αυτό είναι και το πιο ρεαλιστικό κομμάτι του tapping. Δηλαδή, καθώς έρχεται ο αντίπαλος, δεν μπορώ να πω ότι ξέρω tapping, κάτσε να σου οδηγήσω να δούμε τι θα γίνει. Θα τραβήξει χέρια, θα κάνει, θα με φτύσει, θα μου δαγκώσει τα αυτή. Ξέρω τι θα κάνει. Δεν μπορείς απλά να πεις ότι κάνει ένα οδήγημα και τέλος, ας πούμε. Πρέπει να βιδώσεις το χέρι. Ωραία. Βασική αρχή λοιπόν. Όταν κάποιος σου επιτεθεί με μαχαίρι και εσύ δεν έχεις μαχαίρι, το πρώτο που λέμε είναι οπλίσω το περιβάλλον. Βρες ένα όπλο. Μια πέτρα, ένα μολύβι, τα κλειδιά σου, ένα CD, ένα τασάκι, ένα αθωδοχείο. Ναι. Το πιο πρώτο, αν θέλετε, είναι τρέξε και φύγε. Κοπάνατη μου. Το αμέσως επόμενο είναι ότι αν δεν μπορείς να τρέξεις και να φύγεις, οπλίσω από το περιβάλλον. Βρες ένα όπλο. Ακόμα και το παπούτσι σου, ακόμα και το φτύσιμό σου θα μπορούσε να είναι ως είδος απόσπασης σε ένα όπλο. Το τρίτο, δηλαδή αν πούμε ότι ξέρω εγώ, δεν μπορείς να τρέξεις. Δεν προλαβαίνεις να οπλιστείς και από το περιβάλλον. Είναι να ελέγξουμε το μαχαίρι του αρχικά στο σώμα του και μετά στο δικό μας. Αρχικά στο σώμα του να φάει δύο δυνατά χτυπήματα, να αρχίσει να τα χάνει, να αρχίσει να μειώνει την αντίστασή του. Και μόλις αρχίσει και τα χάνει, μαζεύουμε το χέρι με το μαχαίρι του στο δικό μας σώμα και ή του σπάμε το χέρι, ή του παίρνουμε το μαχαίρι, ή τον καρφώνουμε με το μαχαίρι του μαζί και το κρατάει. Γενικά κλπ. Τώρα θα πάμε κατευθείαν στην τρίτη περίπτωση. Να δούμε λοιπόν το core screw tap. Πώς βιδώνουμε το μαχαίρι στο σώμα του. Αν κάνει μια γωνία ένα, κοιτάξτε τι θα έκανα. Θα χτυπούσα και ταυτόχρονα δεν θα έκανα αυτόν τον κύκλο να κινδυνεύω, αλλά θα πήγαινα το μαχαίρι μέσα και πίσω. Σαν άλλη μία. Θα μπορούσα να κάνω αυτό, θυμηθείτε τι σας είπα, ή μισό κύκλο ή ένα. Να έρθω εδώ και να βιδώσω εδώ πέρα. Η άλλα γυρνάει έτσι, ρε φιλέ. Ωραίος. Αυτό λέγεται σικαράν κάτω, μην το σύντησε μου, τώρα θέλει πολλή ώρα. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με ένα μαχαίρι πάνω και τα πόδια του να κάνω τι θέλουν. Να έχω τώρα το μάγκα να πούμε τον μπάμπι και να πάω του καρκοκόλμα και να κάνει χρακ μια στα γεννητικά και να μείνω εκεί πέρα να πούμε και να με κατακαρφώσει. Θέλω λοιπόν να ελέγχω το κάτω μέρος του. Για κάνω μια γονατιά με τον μπροστά πόδι. Άρε θηρίο. Με το πίσω. Άνισε τα. Τι γονατιά είναι αυτή, ρε. Που έχει μάθει. Άρα λοιπόν, ξαναλέμε. Σε πρώτη φάση, χτύπημα και οδήγημα στο σώμα του. Ξανά. Μπούμ! Σε δεύτερη φάση, βίδωμα στο σώμα του και σταμάτημα του χεριού με το μαχαίρι πάνω του. Τώρα είναι λίγο απλοϊκά αυτά που κάνουμε, αλλά τι να σας κάνω, τα πολύπλοκα, θα μην πετάτε ντομάτες. Μα αυτό λέμε, μην βρείτε. Μπούμ! Κάτω. Μπούμ, μπούμ, μπούμ. Γωνία 2. Γωνία από την άλλη. Μπούμ!
Μπουμ, 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 χα! Και μετά έχουμε διάφορα κόλπα να κάνουμε. Πιάσε ένα. Μετά από εδώ. Χα, χα, χα! Θα τα δούμε αυτά κάποια έτερη φορά. What? Άρα λοιπόν... Δικό σου? Ναι. Τι δικό σου? Άρα λοιπόν τώρα θα κάνουμε στον ίδιο χρόνο knife tap και χτύπημα στον ώμο, στο στήθος, μην φάει τώρα στη μάπα το κοπέλι. Και μετά θα οδηγήσουμε το μαχαίρι στο σώμα του. Ένα τραγικό λάθος που κάνουν σε ειδικές δυνάμεις. Ναι. Βέβαια εντάξει, ποιος σου κάνει μαχαίρι, πέσε κάτω φίλε. Ξάπλωσε μία, ξάπλωσε. Είναι σεξουαλικό, δεν μπορώ να σου δείξω. Κοιτάξτε, είναι ο άλλος πάνω του και του πιάνει, του δείχνουν να πιάσει με τα δύο χέρια το μαχαίρι και να τον γυρίσει από τα δύο πλάγια. Γύρισε με σε ένα πλάι. Άντε στο βάρος του δηλαδή. Μέγα λάθος. Ένας που ξέρει μαχαίρι δεν μπορεί να την πατήσει ποτέ. Στο τράπεζο θα δώσω. Κοίτα. Ναι. Κατευθείαν στη μάπα. Το και μετά τι θα γίνει το μαχαίρι. Αλλά αυτό ξέρει και πράσινα, το βλέπεις, ε. Προσπαθήστε τώρα να βιδώσετε το χέρι του στο σώμα του. Ωραπού! Χτυπήστε με το ελεύθερο χέρι. Για τώρα. Ωραπού! Για τώρα. Πάλι το κοντά στο μαχαίρι. Δηλαδή τώρα εμένα, ας πούμε, εδώ που σου κόλλησα, δασκαλέ, προεξήχε. Λέει, στο χτύπημα εδώ. Ναι, κοιτάξτε, είναι άλλη κολλητά. Το σώμα σου πάει στο μαχαίρι. Είναι μεγάλο, έτσι. Δεν μπορεί το χέρι μου. Είναι και στην παλάμη σου και στον καρπό σου. Το έχεις αδράξει, δεν κρατάς ράχη. Κοιτάξτε κάτι, παιδιά. Του πιάνω εδώ στον καρπό το μαχαίρι. Πού να το μαχαίρι σου κόψαμε. Έφυγε. Ξανά. Για κοιτάξτε τώρα. Πάμε. Το βγάλες έτσι. Δεν μπορεί να έτσι. Κακέ. Παλιά λίπιου. Καταλαβαίνετε, δηλαδή. Είναι πίεση πάνω στο. Όχι, δεν είναι θέμα η πίεση. Είναι θέμα ότι βάζω το χέρι μου στην παλάμη του και έτσι δεν δουλεύει ο καρπός. Τάκ! Ωχ! Τάκ! Λάστο το σούπα. Πρέπει να το πίσω για πριν. Το βλέπεις. Δεν πρέπει να το κουνήσει. Αλλά προσέξτε κάτι άλλο. Τώρα, παιδιά, λέμε στην ουσία το 1/10 από τη σωστή ύλη. Θα σα πω το πολύ απλό. Φέρνει μια γωνία ένα. Αυτό εδώ που σα δείχνω σχετικά είναι λάθος. Έφυγε ο αντίπαλος και βάλω γενικά ο πάνω. Θεωρητικά η σφαλιά του είναι στο πλάι για να μην μου φύγει μακριά και να συνεχίσω να τσεκάρω. Αλλά τώρα δεν μπορώ να πούμε και όλες τις λεπτομέρειες, δεν γίνεται πανικός. Είναι τόσο πολύ η ύλη του μαχαιριού. Είναι τόσο μεγάλη λεπτομέρεια. Κοιτάξτε ένα απλό πράγμα. Πάνω στο μένα, φέρτο μένα. Τσέκαρε στο παραχείο να. Αυτό το τσεκ με οποιοδήποτε χέρι είναι λάθος. Δεν μπορεί να με κρατήσει ποτέ. Κοίτα. Στην άλλη, το άλλο χέρι. Πιάσε δυνατά. Για πήγαινε πίσω από τον αγώνα μου. Όχι, με το χέρι. Πίσω από τον αγώνα, πίσω. Κοιτάξτε, βάλε δύναμη. Το μαχαίρι μου περνάει. Για πήγαινε ακριβώς πάνω στον αγώνα μου. Μόνο τότε πραγματικά μείνετε. Δηλαδή, στον αγώνα ακριβώς είναι επιτυχής η άμυνα. 2 εκατοστά πιο δεξιά, φεύγω. 3 εκατοστά πιο πίσω, το καρφώνω. Μιλάμε για τέτοια λεπτομέρεια. Και δεν μπορούμε τώρα να κάτσουμε να λύσουμε και τα πάντα. Υπάρχουν αφοπλισμοί, υπάρχει το receiver grip, δηλαδή να πιάνω το μαχαίρι του αντιπάλου. Κάφωσε με. Κοιτάξτε. Θέλω να με χτυπήσει πάνω χέρι. Θα τα βάλεις κόντρα λίγο να με συγκουνάω. Μοχλός στον νόμο μου. Receiver grip τι είναι? Είναι μια θεάριστη τεχνική που στην ουσία καρφώνει στον αντίπαλο με το ίδιο το μαχαίρι χωρίς να πιάσει ποτέ το μαχαίρι εσύ. Ρε το αστυνομικό σκλάς. Ο τρελός, μόνος του καρφωνότανε. Πού να πω την παματά μου. Εντάξει, δεν είναι αυτή η ιδέα. Ήταν ότι γρήγορα το καρφώνει, α πούμε έτσι. Αλλά υπάρχει τόσο μεγάλο εύρο πραγμάτων που κάνουμε, που δεν μα φτάνει και τι 3 μέρες μόνο μαχαίρι να κάναμε, δεν θα μα έφτανε να πούμε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα του τι γίνεται. Και είναι αυτό, είναι η φύση του υπερήγη που δουλεύει σαν νερό. Που δουλεύει, ρε παιδί μου, σαν προέκταση του χεριού και δεν είναι εύκολο να το ελέγξει. Οπότε, α πούμε, αν θέλαμε να το κάνουμε σωστά, χαλαρά. Μπούμ, στο πλάι. Από εκεί. Μπούμ. Που να μένει κοντά μου και όχι να το σπρώχνω πίσω. Αλλά μην κολλήσετε τώρα γιατί κάνω μια εισαγωγή. Δοκιμάστε αυτό και ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Και εκεί προχωρούσες, τακ, 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 από χαμηλά, γρήγορα, γρήγορα. Από το μηχανή, μπράβο. Γιατί επίσης είναι και μια από τις πιο επικίνδυνες επιθέσεις. Γιατί σε αντίθεση με τις περισσότερες, βάζεις τη μη οπλισμένη πλευρά του σώματός σου μπροστά, το χέρι,
Του χαλάς την ισορροπία και ταυτόχρονα κάνεις πολλές επαναφερόμενες κινήσεις. Και είναι δύσκολο ο άλλος, όταν έχεις το άλλο μέρος μπροστά, να εφαρμόσει πολλά από τα κόλπα που κάνουμε, ας πούμε. Είναι μία από τις πιο δύσκολες επιθέσεις, παιδιά. Και δεν υπάρχει πάντα εύκολη λύση για εύκολη απάντηση. Υπάρχουν διάφορα που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά προσέξτε. Κανένα από αυτά δεν είναι πανάκια. Μην ξεχνάτε, δουλεύουμε τη δουλειά, κάνουμε τη δουλειά του δέκτη, του receiver, Μην το ξεχνάτε αυτό. Και την πίθα τη λέγαμε, πάντα να είσαι ο feeder. Ποτέ να μην είσαι ο receiver. Έρχεται ο Διονύσης να με επιτεθεί με μαχαίρι, θα βγάλω τα κλειδιά μου και θα γίνω δύο φορές πιο επιθετικός από αυτόν. Θα βγάλω το σουγιά μου, το CD μου, το DVD μου και θα γίνω δύο φορές πιο επιθετικός από αυτόν να θέλω να επιβιώσω. Τώρα όμως θα το δούμε λίγο από την ανάποδη. Έρχεται ο άλλος και μου κάνει το πρίσμα διάβολο. Κρακ, 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 κρακ. Ωραία. Βλέπετε από εδώ λοιπόν προσπαθώ να οδηγήσω. Δεν είναι εύκολο. Για πάρε ένα μαύρο μαχαίρι γιατί θα φάω κάποια δύο να χωστάρω. Και τώρα παίξω ρεαλιστικά. Καμιά. Εντάξει, πάμε βοήθεια, είναι καλό κοπέλι. Αλλά τράβο τώρα το πίσω, να το πιάσω. Δεν μπορώ να το πιάσω εύκολα, να το κάνω σωστά. Όχι, ρε γαμώτο, να το είχα κάνει σχόλια αυτή. Τι πήγε στραβά. Προσέξτε με. Όχι, ξέρω, με το χέρι. Το χέρι είναι σημαντικό. Αν την κάνει το χέρι είναι πιο εύκολο. Και δεν θέλουμε τώρα. Δεν θέλουμε τα εύκολα εμεί. Έτσι, τι είμαστε τίποτα. Και έτσι δεν σπλέει ο καλαμούκη. Ωραία. Όπω είμαστε εδώ και μα πρόχνει λοιπόν, μια ιδέα είναι πάλι να πάμε το. Αλλά βλέπετε η φορά του κυτερίου του είναι μεγάλη. Κοιτάξτε μια καλή ιδέα που μα είπε ο Λορέι. Λέγεται πεντάγωνο. Όταν κάνει αυτό το πεντάγωνο και πα εδώ προστατεύει τον καρπό σου κάτω. Είσαι σκληρό. Καλά, είναι 64 που πάει τώρα, γιατί είναι 2 και μισό. Και μισό. Ωραία. Ζυγίζεται πάνω στο βουνό, στο τηλεορίτσιο. Αργά, το πάω αργά. Το πεντάγωνο λοιπόν στην καλύτερα μου καρφώσει το χέρι. Πάμε στην ερχόμενη κίνηση. Πάμε κάτω. Πουμ, πουμ, πουμ. Και τελικά έρχεται κάποια στιγμή η ώρα που εγώ πιάνω το μαχαίρι. Πουμ, πουμ. Θα σα πω ότι 100% αυτή τη λύση ή θα σου το πω. Είτε σας λέω ψέματα. Κοιτάξτε, πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο το μαχαίρι μονομαχίας από το μαχαίρι ύπουλης δολοφονίας. Αν εγώ έχω το μαχαίρι μου εδώ πέρα και πέρα, πώς είπα το όνομά σου, και άσε από την μικρά, κρακ, κρακ. Δεν είδε ποτέ την επίθεση, δεν είδε ποτέ κάτι να έρθει, δεν είδε ποτέ το μαχαίρι μου, κάτι τέτοιο σύγκολο. Σπέρτο, ευχαριστώ. Τι να κάνεις εκεί, και ο Θεός να σε μπορείς να κάνεις κάτι, να έρθει κάποιος από πίσω σου. Ωραία, μας λέγανε ώρα ψηλέ, πού είναι ο ψηλός. Πάει, έφυγε. Μας λέγανε το εξής στην Αμερική. Για να είναι επιτυχής μια τεχνική, μια διάθεσή σου να κερδίσεις ένα όπλο, χρειάζονται τρεις παράγοντες. Ο ένας είναι να έχεις το awareness, να συνειδητοποιήσεις ότι κάτι τρέχει. Φαντάζομαι να πιάσεις κάποιος από πίσω, δηλαδή, ξέρεις, μα μην ξέρω καλή, ξανέλα. Το δεύτερο είναι να έχεις μια εκπαίδευση, μια τεχνική κατάρτιση, αυτό που λέγαμε το πρωί, κάποια σχέδια να κάνεις. Κάτι να έχεις μια εικόνα. Τι θα πάει να κάνεις, να πιάσεις τη λάμα. Το τελευταίο είναι να είσαι αποφασισμένος να πας μέχρι τέλος. Όποιος από τους τρεις παράγοντες λείπει, έχει πρόβλημα μεγάλο. Έλα, κάνε λίγο να μην χαλαρώσουμε. Κοιτάξτε, τώρα είναι το θεάρεστο έργο, βάλω το μαχαίρι μέσα, που εγώ έχω μαχαίρι και αυτός δεν έχει και εγώ το σκοτώνω. Εντάξει. Ορίστε, πάω να κάνω μια γωνία 2. Να, αυτό μάθαμε πριν. Πάρε και το άλλο χέρι. Φυσικότερο, όχι ένα-ένα. Μια το ένα με το άλλο. Τάκ. Τάκ. Συμφωνείτε. Παραντούκα λοιπόν. Είναι γρήγορη, παραντούκαν σε μαχαίρι, είναι γρήγορη εισόδη σε ευθεία γραμμή. Το μαχαίρι μας δεν σταματάει ποτέ. Κινείται σε μια συνεχόμενη ευθεία. Ποιο χέρι θες να πάρεις στο παγκό. Καλό, δεν έχω τόσο καλά. Κάτσε από κάτω μικρό, με το παγκό σου τσεκτύπησα. Ωραία, κοιτάξτε. Μέσα κατευθείαν, το ένα χέρι. Το άλλο. Ας υποθέσουμε ότι βάζεις και το δεύτερο χέρι. Όχι, ένα-ένα. Πάρε το σωστό. Το δεύτερο. Δεν μπορεί να σταματήσει. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε, ένα λίγο από εδώ. Είναι το λάθος χέρι και το σωστό χέρι. Το cross-cut, αν έρθω με γωνία 2 μιλάω. Θα βγάλει πρώτα το λάθος χέρι. Πα, κοιτάξτε, θα αντικαταστήσω την επαφή και θα φύγω ευθεία. Θα βγάλει το σωστό χέρι. Θα αντικαταστήσω την επαφή και θα φύγω ευθεία. Πώς θα φύγει ευθεία στο λαιμό του, λίγο στο πλάι. Ξανά, το λάθος. Και το σωστό. Δεν περιμένω ούτε δύναμη να μας σκίσει, ούτε να βάλει δύναμη, ούτε να κάνει πάνω 7 που το έμαθε πριν και είναι καλός. Γιατί.
Αν υποθέσουμε ότι βάλει πολύ δύναμη γιατί είναι ο μάγκας, απ' την άλλη. Αλλά δεν σε... Άμα ξέρεις είναι δύσκολο πολύ. Δεν μπορεί να σε εκπαιδεύσει. Να μην κάνει κιόλα να πούμε και το άλλο. Παιδιά, όσοι εκπαιδεύονται στο μαχαίρι, θυμάστε τη λέγαμε το σέβονται και το φοβούνται. Δεν θα μείνει ποτέ κανείς να το παίξει. Κάνει έτσι. Θα πράξει την κρίση. Να την κατάλαβε. Θα πούνε τώρα κάτι τύπη, κάτι τελειωμένη, κάτι μπάουστερ, κάτι μαγάκια, κάτι τέτοιο. Και μεταξύ μα κιόλα στην παραβατικότητα πιο πολύ πυροβόλα όπλα έχει, α πούμε παρά μαχαίρια. Δηλαδή, αν τα βάζει με κανένα μαφιόσο, θα σου κάνει τι. Λέει, θα σου κάνει κάτι. Α, ξέρω, κάτι. Θα σου κάνει το πλάκι και καλό Πάσχα. Εντάξει. Αλλά πάλι δεν είναι κάτι. Έτσι, ρε κάτι να κάνουμε. Αλλιώ παριόμαστε στο σπίτι με τηλεόραση, λέγα τηλεόραση, ξέρει, ξεκουτιέρε. Οπότε κάνουμε κάτι από καλή ώρα. Ένα, λοιπόν, δύο. Το άλλο χέρι. Ένα, δύο. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Αλλά θέλω να πω, παιδί μου, ότι το όλο θέμα λοιπόν είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς ένα όπλο από το περιβάλλον σου πολύ γρήγορα και σε οικονομική, με την οικονομικότερη δυνατή κίνηση. Αν γίνεται σε μια αυθεία γραμμή, σε μια αυθεία γραμμή. Κοιτάξτε, τώρα αυτό, απλά πληροφοριακά, τώρα και δεν θα το προσπαθήσουμε κάτι για να το δούμε. Κοιτάξτε τι κάνουμε. Βγούμε και βρίσκουμε κόλπα. Α, αλλάζουμε γωνίες, κάνουμε πριν διάφορα. Έξω κάτω. Βλέπω την αντίδρασή του, φέρνω το άλλο χέρι. Δεν σταμάτησε ποτέ, παιδιά, το χέρι του, το μαχαίρι μου. Λέει το εξής, ότι η άμυνα πρέπει να είναι αναλόγου ζήλου της επιθέσεως. Δηλαδή, αν έρθει να μου κάνει μια πυγμή και εγώ του σπάσω τον αγώνα και έχει ένα καλό δικηγόρο αύριο μεθαύριο, παρόλο που αυτός ξεκίνησε πρώτος, παρόλο που εγώ ήμουν ένα καλό παιδί, εγώ του έκανα μια μόνιμη βλάβη, του προκάλεσα μια μόνιμη βλάβη σε μια άρθρωση που θέλει να φτιάχνει, ενώ θεωρητικά έχει και ένα δικηγόρο, με το μπουκέτο που θα μου δείχνει, θα μου έκανε μια μελανιά. Και ξέρω εγώ αν την έτρωγα στο μάτι και πάθηκα να ρίξει αυτή την πληστροειδή. Και ξέρω εγώ αν την έτρωγα στο λαιμό και μου φεύγει η καροτίδα. Κι όμως, αν έχει καλό δικηγόρο, μπορώ να μπλέξω. Γιατί η άμυνά μου ήταν δυσανάλογου ζήλου τη επιθέσεώ του. Θα το κάνουμε σαν παιχνίδι. Κοιτάξτε, φέρνω το παχύρι αυτό. Να μην κατεστραφεί και μετά μου σου ζητάω συγγνώμη. Προσέξτε, πάμε με τσεκάρι. Και από την άλλη μεριά. Εδώ, θυμάστε. Πάμε. Για πιάστε το δεύτερο κίνησή μου. Α, έπιασε και τη δεύτερη. Για πάμε. Πώς σας βάλεις. Το δεύτερο συνεχόμενο που δεν την παλεύει. Άμα ξέρεις να βάλεις και τρίτο, εντάξει πρέπει να είναι κομμάτι για να πιάσει το δεύτερο. Πάμε και πόδι. Δηλαδή πάμε να το κάνουμε αργά. Ουά, ουά, το πιάσε το δεύτερο. Ξανά. Ουά, ουά, α. Θα το τρία που να προλάβει. Τώρα θα κάνουμε και αργά και προλαβαίνει. Μια ψευδέστηση που δημιουργώ με το μαχαίρι. Κοιτάξτε κάτι απλό, πάει να μου οδηγήσει. Αυτό που κάναμε πριν, θυμάστε. Τι έχω να κάνω, έχω να ακολουθήσω μόνο τη γραμμή του χεριού του. Κοιτάξτε. Βασικά θα το σκεφτείτε ότι τραβάω το μαχαίρι μου προς τα μένα και συνεχίζω την κίνησή μου. Ακολουθώ την κίνηση των χεριών του. Κοιτάξτε. Θα με πιάσει, θα με πιάσει. Έλα να πιάσετε το χέρι μου, να σε κόβω, να ξεφυγίζεσαι, τόσος κόσμος βλέπει. Πιο μέσα. Πάμε. Πάμε κι άλλο. Θα με πιάσεις. Έλα. Άντε. Απ' την άλλη μεριά. Απ' την άλλη. Να φάει τέσσερις μαχαιριές και να λέμε τι μετά. Άμα είναι μάχας, θα μου πετάξει το αίμα στα μάτια και θα με τυφλώσει. Αλλά λέμε τώρα ότι μέχρι να γίνει αυτό, φάει πολύ κόψιμο, δεν μπορεί να λέξει το μαχαίρι μου. Για να παντήσω ότι είναι γαμπώνει τρελό. Για κάποιο λόγο είπαμε δεν πιάνω, αλλά πες ότι έχω κουρά. Για δύο, πιάσω χέρι. Πιάσω. Και αυτά δύο χέρια. Α, τι ωραία. Σαν λέγει. Hard switch. Αλλά η χέρια, πιάσε εδώ. Καλά, κάτω από δύο. Τι ωραία που δεσμεύσα την δυνάμη του, τα δύο του χέρια. Θα πιάσει το μαχαίρι, το ψεύτικο. Και εγώ κάνω το hard switch και το χάσε. Δεν είναι εύκολο, παιδιά, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αν ξέρει να το χειρίζεσαι, έχει μεγάλο πρόβλημα. Όχι, γιατί ρίγο. Ο Χάρη έχει μεγάλο πρόβλημα, ξέρει να γυρίσει εσύ. Αλλά αυτό είναι το νόημα. Όσο καλύτερα εκπαιδεύεσαι λοιπόν σε αυτό το πράγμα, τόσο πιο καλή αντίληψη αποκτά όσον αφορά τα όπλα του περιβάλλοντα χώρου. Γιατί λε, ξέρει τι. Τι να πω. Δεν είπα και τι να πω. Δεν είπα και τι να πω. Δεν είπα και τι να πω. Δεν θα με ρίξει μια κουνιά. Αργά, πουμ. Δεύτερη, πουμ. Δεν μπορεί να έλειτε, Κουά. Δεν είναι κάρμα χέρι. Ρίξε άλλη μια κουνιά. Και δεύτερη. Ουα, πουμ, πουμ.
Έχει θέμα. Δεν είναι μαχαίρι, δεν κόβει. Το χρησιμοποίησα όμως με την κινησιολογία του μαχαιριού. Και ξέρεις τι έγινε καλά αργά. Την ώρα που ερχόταν. Παμ! Γεια σας, Σκοτσιά. Ε, την ώρα που ερχόταν το άλλο χέρι. Παμ! Γεια σας, Σκοτσιά. Ας το είστε το όμορφο. Είστε καλός άνθρωπος, να σας καλυνώσω. Και κρακ! Και ήρθα. Στο αγωνιστικό τι συμβαίνει. Έχουμε τη δύο εντύπωση, γνωρίζουμε και δύο ότι υπάρχει μονομαχία και έχουμε το νου μας και κάνουμε παραφορές μεγάλες. Δεν πάμε στα πόδια μου. Θα σας πω δύο-τρία βασικά πράγματα έτσι για να μπούμε λίγο στο κλου. Δεν κάνουμε ποτέ με το μαχαίρι απέναντι στον αντίπαλο. Ψυχολογικά και μόνο δεν θα επιτεθεί να προσέχει δύο φορές παραπάνω. Εγώ δεν θέλω να προσέχει δύο φορές παραπάνω. Να, εκεί. Εκεί. Πρώτο λοιπόν δεν κοιτάς τον αντίπαλο. Δεύτερο, δεν κρατάμε σταθερό το χέρι μας. Πώς είναι το χέρι. Σου δημιουργούμε μια συνεχόμενη κίνηση, λέγεται figure eight, μικρή. Και με τα ραβδιά υπάρχει, με το μαχαίρι όμως είναι ακόμα πιο tight η κίνηση. Γιατί αυτό. Γιατί να σας πω το εξής, από ακινησία ή γρήγορη κίνηση το μάτι την κόβει. Από κίνηση κίνηση, επιτάχυνση, δηλαδή κρακτικότητα, το μάτι δεν προλαβαίνει πάντα. Ένα αυτό. Δεύτερον, όταν κάνεις το figure 8, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια όροι και κάποιες κοιλάδες, θα το κάνω λίγο υπερβολικά. Αναλόγως που βρίσκεσαι στο όρος ή στην κοιλάδα, ξεκινάς μια επίδεση χαμηλή ή ψηλή, χωρίς να το καταλάβει, πάνω στην κίνηση. Τρίτον, έχετε δει όλοι σκοποβολή, είναι ο στόχος εκεί, μπαμπαμπαμ, όλοι φυσιματεύουμε γαμάτα. Πετάγεται ο στόχος, προσπαθούμε όλοι να το βρούμε. Ο κινούμενος στόχος είναι πιο δύσκολο να βρεθεί, να χτυπηθεί.